Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές σου. Λοιπόν, ξεκινούμε καταρχάς έτσι από τον κόσμο, τα διαρκείας, τι λέει αυτή τη στιγμή από πλευράς κίνησης, αριθμού αν θέλεις και κυρίως με βάση τις ενδείξεις, ποια δυναμική μπορεί να αποκτήσουν τελικά τα μέσα. Υπάρχει μια πιο ζωηρή κίνηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες θα έλεγα και είναι λογικό μετά το αρχικό μου διάστημα που υπήρχε και την αλληλότητα. Νομίζω ότι οι νέες συνθήκες που επικρατούν τώρα και στο Σύλλογο και στην ποδοσφαιρική εταιρεία να κάνουν τον κόσμο πιο αισιόδοξο, ανανεώνονται με οργούς και οργότερους σε σχέση με το παρελθόν ρυθμού στα εισιτήρια διαρκείας. Έχουμε ξεπεράσει τα 1.000-1.100 σημερινή ημέρα και νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αφού στις 15 του μήνα εκπνέει και η περίοδος ανανέωσης των περσινών κατόχων εισιτήριων διαρκείας, καθώς επίσης και η έκπτωση της οποίας διχάνουν του 10% για όσους θα ανανεώσουν τα διαρκείας τους. Αναμένουμε λοιπόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε ένα ικανό αριθμό, να είναι μια γερή με καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε για όλη μας την χρονιά. Μάλιστα. Με τα γραφικά, πολλά ονόματα δίνουν και παίρνουν. Τελευταία ακούστηκε το όνομα του Νούνο Ασίσου ότι σας προτάθηκε. Υπάρχει επιθετικός Γάλλος Περέιρα. Αναμένονται εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, γιατί είσαστε η ομάδα που ακόμη εξακολουθεί να θέλετε να έχετε τις περισσότερες προσθήκες. Τι μπορεί να πει επ' αυτού? Στις τελευταίες μέρες έχουν πυκνώσει οι μεταγραφικές προσθήκες στην αόρθωση. Έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές, όλοι βρίσκονται στην Κύπρο και όλοι τους προπονούνται κανονικά με την ομάδα μας, στο Αντώνης Καράς. Σίγουρα έχουν προταθεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Έχουμε τις περιπτώσεις τις οποίες μας ενδιαφέρουν. Έχουν γίνει είτε βολιδοσκοπήσεις είτε προτάσεις. Αναμένουμε κάποιες εξελίξεις. Ελπίζουμε να είναι θετικές οι απαντήσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε και όσο το δυνατόν να έχουμε συμπληρώσει μέχρι τις 17 του μήνα το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ μας. Δεν και διαψεύδεις όμως κάποια ονόματα, έτσι, για παράδειγμα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, ότι σας προτάθηκαν ενδιαφέρεστε κλπ. Δεν είναι ψέμα ότι έχουν προταθεί. Από εκεί και πέρα όμως ο κύριος Μπενίτο έχει τη δική του λίστα, έχει τη σειρά με την οποία θέλεις βόλιδος προπίδους ποδοσφαιριστές. Έχει για κάθε θέση την οποία χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση την πρώτη του ή τις πρώτες του επιλογές και αρκετές εναλλακτικές και με το δικό του μεθοδικό τρόπο προχωρά στην συμπλήρωση του. Ήταν ένας τεράστιος βραχνάς, δεν ξέρω αν είναι ακόμη, το κεφάλαιο κριτήρια Ιουνίου. Θεωρείς ότι με βάση τον φάκελο ξεπεράσατε ή θα ξεπεράσετε αυτό το σκόπελο ή ακόμη υπάρχει κίνδυνος? Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα κάτι εξαίρεση των κριτηρίων. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή της UEFA. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, παρότι ρίχθηκαν μεγάλα κονδύλια στο να περάσουμε τα κριτήρια, έχουν μείνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι πίσω ό,τι αφορά τις πληρωμές. Άρα, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση προκειμένου η ομάδα να καταφέρει μέσα σε αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο που οικονομικά κατά ψέματα είναι άνυδρη να έχει τους πόρους που χρειάζεται για να προετοιμαστεί σωστά και να είναι έτοιμη για την έναρξη της περίοδου. Είναι όμως θετικό το ότι και ο κόσμος αλλά και άτομα τα οποία έχουν μια οικονομική επιφάνεια κάπως μεγαλύτερη και μια οικονομική άνεση περισσότερη και αγαπούν την αόρθωση, είναι κοντά και βοηθούν ειδικά στη δύσκολη περίοδο. Να, κάτι τελευταίο απλά για την προετοιμασία. Βασικό στάδιο Πολωνία. Έχετε και κάποια φιλικά παιχνίδια κατά νου να ανακοινώσετε ή ακόμη? Ναι, αναχωρεί την Κυριακή τα ξημερώματα η ομάδα για την Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια. Εντός των ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες και οι ώρες των φιλικών αυτών αναμετρήσεων. Σε ευχαριστώ, Μαρίνο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από